Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε στο βραδινό δελτίο του Blue Sky. Αναζαπηρώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή των δύο υποψηφίων της Κουμουνδούρου σε Ροδόπη και Ξάνθη. Για προσπάθεια ομού εκβιασμού της μουσουλμανικής μειονότητας από την Ντόρα Μπακογιάννη κατά τη διάρκεια της περιοδίας της στη Θράκη κατηγορεί η Κουμουνδούρου τη Νέα Δημοκρατία. Κατάπειρα απόκρυψης της αλήθειας κατηγόρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Αλέξη Τσίπρα. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι είχε ενημερωθεί υπηρεσιακά για τις παρεμβάσεις του τουρκικού προξενείου στη Ροδόπη και για το γεγονός ότι το προξενείο έκανε εκστρατεία υπέρ των δύο μουσουλμάνων υποψηφίων Φερχάτ και Ζεϊμπέκ του ΣΥΡΙΖΑ σε Ροδόπη και Ξάνθη και παρόλα αυτά δεν τους απέσυρε από τα ψηφοδέλτια του. Είχε ενημερωθεί απόλυτα για το γεγονός ότι το τουρκικό προξενείο έκανε ουσιαστικά προεκλογική εκστρατεία υπέρ δύο συγκεκριμένων υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Φερχάτ και τον κύριο Ζεϊμπέκ, μην τους βάλεις στα ψηφοδέλτια. Αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο σαφώς περάσαμε στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να κάνει το ακριβώς ανάποδο. Αναφερόμενος στο θέμα, ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να διχάσει τη μειονότητα στη Θράκη. Ενώ σε ερώτηση αν είχαν τεθεί υπόψη του στοιχεία για προνομιακές σχέσεις των υποψηφίων του με το προξενείο της Τουρκίας στη Ροδόπη, σημείωσε ότι αυτές οι οικιπατζίδικες λογικές τον βρίσκουν αντίθετο και πως επαναλαμβάνει ότι είναι επικίνδυνες, γιατί αν ανοίξει η συζήτηση για το ποιος έχει και ποιος δεν έχει σχέσεις, δεν θα τελειώσουμε. Εκεί. Είδα μια συνέντευξη σήμερα του κύριου Τσίπρα, ο οποίος μίλησε, λέει, για κυπατζίδικες πρακτικές. Αλήθεια. Αλήθεια, δεν μου λέτε, γιατί έχει η ΕΕΠ κλιμάκιο στην Κομωτινή και όχι στην Κοζάνη. Δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι διακινδυνεύεται στη Θράκη αυτή τη στιγμή. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι όλοι γνωρίζουν πως εδώ και 45 χρόνια υπάρχει μια κινητικότητα στη Θράκη από την πλευρά του τουρκικού προξενείου. Αλλά κανένα κόμμα δεν κατηγόρησε ποτέ κάποιο άλλο επειδή επέλεξε μουσουλμάνο βουλευτή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πάντως ότι στη συνάντηση που θα έχει με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία επανεκλεγεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου στη Λιθουανία, θα του θέσει το θέμα του προξενείου, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μπορούμε με την Τουρκία να κάνουμε μια νέα αρχή. Την ίδια ώρα, την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε και η τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη κατά την περιοδία της σε μειονοτικά χωριά της Ροδόπης. Ομολογώ ότι απογοητεύτηκα πάρα πολύ και δεν το κατάλαβα. Ψηφίζουν τα Χανιά και δεν ψηφίζετε εσείς. Χρειαζόμαστε στήριξη. Διότι αν δεν μας στηρίξετε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Από την Κουμουνδούρου μιλούν για μια Νέα Δημοκρατία που καλεί το ΣΥΡΙΖΑ να ακυρώσει την ψήφο 20.000 Ελλήνων πολιτών αλλάζοντας υποψηφίους, ενώ έχει στείλει την κυρία Μπακογιάννη στη Θράκη για να εκβιάσει Έλληνες πολίτες λέγοντας σε συγκέντρωση μελών της μουσουλμανικής μειονότητας ότι αν δεν ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για αυτούς. Άμεση ήταν και η αντίδραση του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας Σάκη Σκέρτσου, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να απολογηθεί για τις ανθεληνικές επιλογές που έχει κάνει στη Θράκη, αντί πινακίου λίγων ψήφων, ζητάει και τα ρέστα. Άκουσα σε ένα βίντεο την κυρία Μπακογιάννη να μιλάει σε Έλληνες πολίτες με τον παλαιοκομματικό πελατειακό λόγο του 60, αυτόν που πρέπει να αφήσουμε πίσω αν θέλουμε να γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Από την άλλη, οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μας πούνε πώς ανέχονται στελέχη τους να μιλούν για τουρκική μειονότητα στη Θράκη, ενώ είναι καθαρή η συνθήκη της Λοζάνης, κυρία Τσίπρα. Έντονη ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να παίζει φτηνά προεκλογικά παιχνίδια με τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και πως εκβιάζει ομά τους μειονοτικούς, σημειώνοντας ότι το 2012 η κυρία Μπακογιάννη κατήλθε στις εκλογές με δικό της κόμμα και ενώ έλαβε πανελλαδικά 2,56% στη Ροδόπη, είχε πάρει 18%. Αναρωτιέται με αυτόν τον τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ εάν ήταν τότε η εκλεκτή του τουρκικού προξενείου ή αν είχε κάνει κάποια συναλλαγή με τον Ταγίπ Ερντογάν. Νέες απαντήσεις για τις καταγγελίες από τα στελέχη του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συνεχίζει να υποστηρίζει ότι ήταν γνωστό σε όλα τα στελέχη ότι θα γίνουν αλλαγές στις λίστες των υποψηφίων.
επίθεση κατά του κόμματός της μετά τις αποχωρήσεις τελεχών εξαιτίας των αλλαγών στη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στις λίστες, καταγγέλει η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι μια επίθεση η οποία εκτιλήσεται. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε επίθεση. Τώρα, τι είδους θα ήταν αυτή η επίθεση, δεν το ξέραμε, το είδαμε. Περιμέναμε όμως μια επίθεση. Επίθεση εκ των έσω τώρα δέχεστε όμως. Δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, ερευνείται αν είναι εκ των έσω, με την έννοια ότι έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξήγησε πως η σειρά εκλογής των υποψηφίων έγινε γιατί η ίδια θέλει τη συγκρότηση μιας συμπαγούς κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ επανέλαβε πως ήταν όλοι οι υποψήφοι ενήμεροι για αυτή την πρόθεσή της. Μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία θα είναι παρούσα, θα ενεργεί συγκροτημένα, θα υπερασπίζεται τους πολίτες, θα αντιμάχεται τα αντισυνταγματικά και αντιδημοκρατικά νομοσχέδια, θα υπερασπίζεται την κοινωνία. Δεν θα είναι αδιάβαστη, δεν θα είναι απούσα, δεν θα κοιμάται στα έδρανα, δεν θα λοξοδρομεί. Βέβαια, δεν θα κατέβαινε ο κ. Καραναστάσης αλίμονο. Για τη συμμετοχή του συντρόφου της Διαμαντή Καραναστάσης στα ψηφοδέλτια, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε πως είναι ιδρυτικό μέλος της Πλεύσης Ελευθερίας και πως έχει δώσει αγώνες για το κόμμα από το 2019. Συνοψίζεται σε μια επίθεση στο Διαμαντή τον Καραναστάση, τον πολύ γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη, που είναι συντροφός μου, ναι, αλλά η κύρια ιδιότητά του δεν είναι ότι είναι ο συντροφός μου, είναι ότι είναι ένας πολύ επιτυχημένος καλλιτέχνης, ο οποίος έδωσε από το είναι του στην Πλεύση Ελευθερίας από την αρχή. Οι αποχωρήσεις πάντως από το κόμμα συνεχίζονται, καθώς η πρώτη σε ψήφους στη Β' Θεσσαλονίκης, Νικολέτα Μπουραζάνη, ανακοίνωσε μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αποχωρεί από την Πλεύση Ελευθερίας, καθώς όπως τονίζει, αποσύρω τη στήριξή μου στην Πλεύση Ελευθερίας και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είχα την εντύπωση ότι υποστήριζα μια γυναίκα με αξίες και ηθική, η οποία όμως πράττει ακριβώς με τον αντίθετο τρόπο όπως φαίνεται. Παραβλέποντας εντελώς τη σταυροδοσία των εκλογών της 21ης Μαΐου, εξέδωσε τις λίστες για τις επόμενες εκλογές, στην ουσία διορίζοντας ημετέρους. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανάρτηση του Χρήστου Λάμπρου, ο οποίος ήταν πρώτος σε σταυρούς με την Πλεύση Ελευθερίας στα Ιωάννινα. Η λίστα των υποψηφίων της Ζωής Κωνσταντοπούλου που εξαπατήθηκαν καθημερινά μεγαλώνει. Εξαπάτησε εμάς, σε μία ώρα, πόσο μάλλον αύριο, τον απλό καθημερινό πολίτη. Ας τους σταματήσουμε. Την ώρα τώρα που βρισκόμαστε 2 εβδομάδες πριν από τις εκλογές, φοδρή αντιπαράθεση εξακολουθούν να πυροδοτούν τα θέματα υγείας, όπως οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού που εντοπίζονται κυρίως στην νησιωτική χώρα. Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ότι άφησε γυμνό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα περιστατικά ασθενών σε απομακρυσμένες κυρίως περιοχές της χώρας που χρειάστηκε τις τελευταίες ημέρες να ανέβουν ένα Γολγοθά για να μπορέσουν να φτάσουν σε κάποιο νοσοκομείο ανέδειξαν τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και ασθενοφόρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη μπει η βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ στα επίγοντα, προσθέτοντας ότι ο γόρδιος δεσμός του ΕΚΑΒ θα κοπεί, καθώς και ότι ήδη εδώ και ένα σχεδόν χρόνο η κυβέρνηση εργάζεται πάνω σε ένα νέο σχέδιο για μια μονάδα αεροδιακομιδής για την υπηρετική Ελλάδα με ευέλικτα ελικόπτερα, με 6 βάσεις και κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο. Ο γόρδιος δεσμός του ΕΚΑΒ θα κοπεί, ήδη εδώ και ένα χρόνο. Ναι. Δουλεύουμε ένα πολύ καλά επεξεργασμένο σχέδιο για μια νέα υποστηρικτική μονάδα για αεροδιακομιδές στην υπηρετική Ελλάδα. Εμείς λοιπόν θα μισθώσουμε υπηρεσίες από το εξωτερικό. Το τονίζω. Θα έχουμε 6 βάσεις ελικόπτερων σε όλη την χώρα, μικρά ευέλικτα ελικόπτερα, τα οποία θα μπορούν να κάνουν διακομιδές με ταχύτητα και ασφάλεια, όχι μόνο για διασώσεις στο βουνό, πέτει ότι γίνεται κάτι σε ένα χωριό. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μίλησε για συνεργασία και με άλλες κρατικές υπηρεσίες, όπως είναι η πυροσβεστική, για την αντιμετώπιση ελλείψεων προσωπικού των ασθενοφόρων. Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης από την άλλη πλευρά κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι άφησε γυμνό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προσλάβανε 1000 για την πανεπιστημιακή αστυνομία, 1000 αστυνομικούς. Αλλά δεν είχαν να προσλάβουν 600-700 διασώστες. Θέλω να θυμίσω ότι εμείς που κυβερνάγαμε στα πιο σκληρά χρόνια από δημοσιονομική άποψη, που και το τελευταίο ευρώ το ελέγχανε τρίτοι, προσλάβαμε 300 μόνιμους στο ΕΚΑΒ. 300. Αυτοί ούτε ένα. Δεν υπάρχει σήμερα πανεπιστημιακή αστυνομία. Ένα ακόμη ρουσφέτη της Νέας Δημοκρατίας ήταν.
αλλά δεν είχε την πολυτέλεια να πάρει 700 διασώστες για να επανδρώσει το ΕΚΑΒ και να μην ζούμε τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών. Εμείς θα αναγεννήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όλα αυτά μετά την περιπέτεια 80χρονης ασθενούς από τη Λέρο που περίμενε επί ώρες τη διακομιδή της εντατική της Αθήνας, αλλά και ενός 60χρονου στη Σαμοθράκη, ο οποίος διήνυσε το μισό Βόρειο Αιγαίο λόγω βλάβης σε πλωτό ασθενοφόρο και σε ελικόπτερο Super Puma, προκειμένου τελικά να μεταφερθεί με ΣΕ 130 στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Παταπία Καπράλου. Είναι δικηγόρος και υποψήφια στο νότιο τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Καπράλου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω αρχικά που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας και θα ήθελα λίγο την άποψή σας για τα θέματα αυτά υγείας που έχουν πυροδοτήσει αυτή την κόντρα που έχει ξεκινήσει η Αλέξης Τσίπρας, Ανδρουλάκης. Κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει καταστρέψει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι έχει ένα πρόγραμμα σαφέστατα οργανωμένο και για την επόμενη τετραετία, ότι αντιμετώπισε τεράστιες δυσκολίες την προηγούμενη τετραετία. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε πανδημίες, είχαμε ένα σωρό πράγματα τέλος πάντων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Ποια είναι η άποψή σας για το ζήτημα? Μάλιστα. Καλά, είναι γνωστό ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης μονίμως εξαπολύουν δρυμή κατηγορό απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Νέα Δημοκρατία, για θέματα που αφορούν στον χώρο της υγείας. Παρ' όλα αυτά, εγώ να επισημάνω ότι το 2019 παραλάβαμε ένα μπάχαλο κυριολεκτικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μέσα στα νοσοκομεία μας επικρατούσε το απόλυτο χάος και μέσα σε αυτή τη τετραετία, εν μέσω πανδημιών και εν μέσω κρίσεων υγείας, όπως αυτή του COVID, η οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρή και κλήθηκε από την αρχή σχεδόν της διακυβέρνησης του Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να τη διαχειριστεί, έγινε σοβαρότατη αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας και θα μιλήσω συγκεκριμένα και για το μεγαλύτερο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, τον Ευαγγελισμό, το οποίο τυχάνει να είμαι εξωτερική συνεργάτηδα δικηγόρος και γνωρίζω εκ των έσω την όλη βελτίωση των χώρων που έχει πραγματοποιηθεί, που έχει υλοποιηθεί. Πραγματικά, έχει γίνει σοβαρή αναδιάρθρωση σε όλες τις πτέρυγες και στο τμήμα των επιγόντων. Έχουν εξαλειφθεί τα ράτζα, πράγμα πρωτοφανές. Δεν είχε συμβεί αυτό επειδή κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Παρά μονάχα ξέρουν να κατηγορούν και να μην αποδίδουν τα εύσημα στην κυβέρνηση για έργα τα οποία ήδη οι πολίτες ομολογούν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ουρές έξω από τον Ευαγγελισμό. Όλοι οι πολίτες, φυσικά με σειρά προτεραιότητας, εξυπηρετούνται από τους γιατρούς. Και αυτό συμβαίνει και σε πολλά άλλα νοσοκομεία. Προσφάτως και λόγω του ότι κατέρχομαι και ως υποψήφια στον νότιο τομέα, επισκέφτηκα και το Ασκληπείο της Βούλας, ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό πολιτών στα νότια. Δημιουργούνται καινούργιες πτέρυγες, κατασκευάζονται. Υπήρχε άριστη εξυπηρέτηση των πολιτών, των ασθενών. Συνομίλησα με ασθενείς, συνομίλησα με γιατρούς και πραγματικά θεωρώ ότι το ΕΣΥ δεν έχει δει καλύτερες μέρες. Φυσικά ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί και έχει προαναγγείλει την ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Θα γίνουν προσλήψεις, θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το ΕΣΥ και θα γίνουν και περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιωθούν. Ναι, γιατί αυτός είναι ο λόγος που ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι δεν έχει κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις, έτσι, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το προσωπικό. Υποστελέχωση τέλος πάντων. Έχουν γίνει προσλήψεις. Αυτό φάνηκε και από τη διαχείριση της σοβαρότατης κρίσης, την οποία δεν έχει κληθεί κυβέρνηση τα τελευταία 50 χρόνια να διαχειριστεί, να αντιμετωπίσει. Και φυσικά θα γίνουν και περαιτέρω προσλήψεις. Αυτό έχει δεσμευτεί ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει αποδείξει έμπρακτα ότι είναι συνεπέστατος στα όσα υπόσχεται προεκλογικά. Δεν υπήρχε καμία ανακολουθία ανάμεσα στις υποσχέσεις, στις προεκλογικές και στις πράξεις του. Είναι κύριο μέλημά του η προστασία και η ασφάλεια και η υγεία όλων των πολιτών, χωρίς καμία διάκριση. Και είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματικά έχει ως κύριο μέλημα την υγεία των πολιτών και το διατυμπανίζει συνέχεια και φυσικά ήταν σαφής και στις προεκλογικές του δηλώσεις. Τον ακούσαμε σήμερα να δηλώνει ότι το πρόβλημα των νησιωτικών περιοχών θα λυθεί
Γιατί είδαμε τις τελευταίες μέρες διαπιστώσαμε ένα σοβαρότατα προβλήματα έτσι, διακομιδής ασθενών που κάνανε βόλτες τέλος πάντων ανά την Ελλάδα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ότι το ΕΚΑΒ ουσιαστικά θα κόψει το γόρδιο δεσμό από αυτές τις μεταφορές. Το βλέπετε εφικτό αυτό, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί? Φυσικά. Όπως προείπα, το κύριο μέλημα της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου του Κυριάκου του Μητσοτάκη είναι η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκονται. Σίγουρα θα ενισχυθεί και το προσωπικό του ΕΚΑΒ, θα μπορούν να γίνονται πολύ πιο αποτελεσματικά διακομιδές ή αεροδιακομιδές, ώστε κανένας πολίτης να μην στερείται του δικαιώματος της περίθαλψης. Όχι μόνο της περίθαλψης, της ζωής του. Και φυσικά και της ζωής του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, βεβαίως. Θα παραμείνουμε με την κυρία Καπράλου, να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Κυρία Καπράλου, θα ήθελα να περάσουμε να δούμε ένα βίντεο για τη βία των ανηλίκων. Ιδιαίτερα προβληματισμένη είναι η αξιωματική της Ελλάς, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία με τη βία μεταξύ ανηλίκων. Οπαδική αντιπαλότητα, ξεκαθάρισμα λογαριασμός μεταξύ συμμοριών ανηλίκων, κλοπές ανηλίκων από ανήλικους και φυσικά ο σχολικός εκφοβισμός αποτελούν πλέον μάστιγα που συνεχώς κλιμακώνεται. Οπαδική βία, συμμορίες ανηλίκων, ληστείες και μπούλινγκ προκαλούν πονοκέφαλο στην ελληνική αστυνομία που προσπαθεί να κατευνά στην έξαρση όλων των παραπάνω φαινομένων. Ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός ότι στα δίκτυα της ανομίας μπλέκονται παιδιά ηλικίας 12 και 13 ετών. Μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν καταγραφεί 10 περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων που προκάλεσαν δυσάριθμες συλλήψεις για αδικήματα που δεν συνάδουν με την προεφηβική ηλικία, όπως αυτά της οπαδικής βίας, της ληστείας, της κλοπής αλλά και των επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι ανήλικοι φαίνεται ότι δρούσαν μαζί με ενήλικους νεαρούς, όπως το συμβάν της Νέας Ερυθρέας, όπου ένας 16χρονος επιτέθηκε με δύο ενήλικες με μαχαίρια και τσεκούρια σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας. Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν και 5 συλλήψεις γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ίδια εικόνα και στην Πετρούπολη, όπου 6 μαθητές γυμνασίου συνελήφθησαν μετά από καταγγελία ότι προσπάθησαν να στέψουν 3 ανήλικους. Οι νεαροί κατάφεραν και γλίτωσαν καθώς βρήκαν καταφύγιο σε κοντινή καφετέρια καλώντας παράλληλα την αστυνομία. Άλλο ένα περιστατικό βίας από συμμορία ανηλίκων σημειώθηκε στο Γαλάτσι, με το σκηνικό να βιντεοσκοπείται και να αναρτάται στα social media. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 12χρονος πήγε μια βόλτα μαζί με το 15χρονο φίλο του στην περιοχή Λαμπρινή στο Γαλάτσι. Όταν έφτασαν εκεί, τους πλησίασε ένας ανήλικος 15 ετών, ο οποίος άρχισε να προπυλακίζει το 12χρονο. Το περίεργο είναι ότι αυτός που τραβούσε το βίντεο ήταν ο 15χρονος που βρισκόταν μαζί με το 12χρονο. Λίγες ημέρες αργότερα, 10 άτομα επιτέθηκαν σε ομάδα ανηλίκων επειδή ένας από αυτούς φορούσε μπλούζα του Άρη. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Ένας εκ των δραστών ηλικίας περίπου 30 ετών άρπαξε τη ζακέτα και έσκισε την μπλούζα του ανήλικου. Το κακό είναι ότι ο εκφοβισμός ανηλίκων αλλά και οι επιθέσεις με εξαιρετικά βίαιο τρόπο από συνομήλικους τους αποτελούν πλέον μάστιγα που συνεχώς κλιμακώνεται. Κυρία Καπράλου, ξανά σε εσάς για να μιλήσουμε για τη βία αυτή που πραγματικά είναι εντυπωσιακή με την κακή έννοια. Βλέπουμε κάθε είδους βία, είτε είναι οπαδική, είτε είναι για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, από συμμορίες ανηλίκων. Βλέπουμε ανήλικους που είναι 12, 13, 15 χρονών και δρούν με έναν τρόπο που πραγματικά μας σοκάρει. Μας σοκάρει ως γονείς, ως ανθρώπους, ως ενήλικες. Όντως, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έξαρση στη βία όσον αφορά στους ανηλίκους. Είναι γνωστή και μια μορφή βίας αυτή του σχολικού εκφοβισμού, το bullying το λεγόμενο. Παρ' όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ έντονες προσπάθειες και πολλές δράσεις ενημέρωσης για πρόληψη και καταπολέμηση της βίας που παρατηρείται στους ανηλίκους, προκειμένου αυτό το φαινόμενο να ελαχιστοποιηθεί ή δυνατόν να εξαλειφθεί κιόλας.
Στα σχολεία έχουν προσληφθεί πάρα πολλοί παιδοψυχολόγοι και ψυχολόγοι, οι οποίοι αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές, με τους ανηλίκους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα οποιοδήποτε προβλήματα τους απασχολούν και προκειμένου να μην δείχνουν βίαιες συμπεριφορές απέναντι στους συνομιλίκους τους. Μέσα στο πρόγραμμα το οποίο έχει προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, πρόκειται να συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση και η πρόσληψη πολλών παιδοψυχολόγων στα σχολεία, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος να δημιουργείται αυτή η σχέση, να ενισχύεται αυτή η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των ειδικών και των ανηλίκων, να παρατηρούνται πιο εντελεχώς κάποιες συμπεριφορές και φυσικά να υπάρχει η δυνατότητα, το χρονικό περιθώριο, να αναπτύσσεται μια κουλτούρα αλληλοσεβασμού μεταξύ των ανηλίκων και εξάλληψης κάθε είδους τέλος πάντων κοινωνικής παραβατικότητας μεταξύ τους. Δεν θα έπρεπε ίσως να ρίξουμε και λίγο το βάρος και προς τις οικογένειες αυτών των παιδιών, δηλαδή, εντάξει, αυτά τα παιδιά έχουν μια παραβατική συμπεριφορά, έχουν μια συμπεριφορά που είναι βίαιη τέλος πάντων, αλλά από κάπου, από κάπου προέρχεται αυτό. Τα παιδιά αυτά δεν γεννήθηκαν παραβατικά, έτσι, ούτε γεννήθηκαν να κουβαλάνε μαχαίρια ή να τσακώνονται μεταξύ τους με τέτοιο βίαιο τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία, τι σκέφτεται να κάνει σε σχέση με τους γονείς, με τους ανθρώπους αυτούς που ζουν μέσα στο σπίτι τους αυτά τα παιδιά? Υπάρχουν πάρα πολλές ενημερωτικές δράσεις, οι οποίες έχουν γίνει και μέσα στην τετραετία, γίνονται συνεχώς και θα γίνονται, προκειμένου να ενημερώνονται και οι γονείς για το πώς μπορούν να επικοινωνούν με τα παιδιά τους, να απευθύνονται σε ειδικούς, αν υπάρχει πρόβλημα το οποίο δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν οι ίδιοι, γιατί συμβαίνει και αυτό. Υπάρχει ειδική γραμμή? Υπάρχει ειδική γραμμή στήριξη και των γονέων και των μητέρων, οι οποίες μπορούν να δέχονται και οι ίδιες βία από τους συζύγους, τους συντρόφους τους, και να μην μπορούν να την αντιμετωπίσουν και να μπορούν να αντιμετωπίσουν και τη βία την οποία εμφανίζουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν διάφορα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας τα οποία έχουν ιδρυθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και φυσικά υπάρχει και η εφαρμογή του Προμηθέα, η πλατφόρμα Προμηθέας, αυτό το νέο σύστημα τέλος πάντων, για να γίνονται ανώνυμες καταγγελίες, προκειμένου να εξαλειφθεί και ο φόβος που πολλές φορές υπάρχει σε περίπτωση που κάποιος θέλει να καταγγείλει κάποιο περιστατικό. Και φυσικά να γνωστοποιούνται αυτά τα περιστατικά και να προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να προστατεύσουμε τους ανηλίκους, γιατί αυτοί αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου. Οπότε θα πρέπει τα παιδιά να τα έχουμε υπό ένα προστατευτικό πλέγμα. Φαντάζομαι ότι και εσείς ως δικηγόρος θα έχετε αντιμετωπίσει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, έτσι? Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αρκετά έντονη η έξαρση της βίας, την οποία φυσικά προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε σε ένα ολιστικό και φιλικό προς τα παιδιά περιβάλλον. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καπράλου, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Πρόχειρος φράχτης τοποθετήθηκε σε νησίδα απέναντι από τη Νέα Βίσα για την αποτροπή εισόδου παράτυπων μεταναστών μετά και τα τελευταία συνεχόμενα περιστατικά προσπάθειας εισόδου τους από το συγκεκριμένο σημείο. Ενισχύονται τα μέτρα προστασίας των συνόρων μας, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στις νησίδες του Εύρου που χρησιμοποιούν κυκλώματα διακινητών, προκειμένου να προωθούν μετανάστες στη χώρα μας. Με έντολη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου και σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Στρατού αλλά και την αστυνομία, στελέχη της 16ης Μεραρχίας αλλά και της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας τοποθετούν πρόχειρο φράχτη αποτροπής παράνομης εισόδου μεταναστών στη χώρα μας, στην περιοχή της Βίσας.
πρόκειται για ένα μεταλλικό φράχτη αλλά και κονσερτίνες, αντικαθιστώντας το σειρμάτινο φράχτη που υπήρχε μέχρι σήμερα, μήκους περίπου 100 μέτρων απέναντι από την εισίδα της Βίσσας, την περιοχή που το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο μετακινήσεων και παρουσίας μεγάλου αριθμού παράτυπων μεταναστών. Παράλληλα όμως, οι ελληνικές αρχές στον Εύρο παραμένουν σε διαρκή εγρήγορση, προβαίνοντας σε διαρκείς περιπολίες προκειμένου να αποτρέπουν αντικανονικές εισόδους στη χώρα. Καθημερινές είναι οι συλλήψεις τόσο διακηρυτών όσο και παράτυπων μεταναστών που με κάθε τρόπο προσπαθούν να μπουν στη χώρα μας. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η Κίνα επί χρόνια χρησιμοποιεί την Κούβα ως κατασκοπευτική βάση για να συγκεντρώσει πληροφορίες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε υποκαθεστώς ανωνυμίας αξιωματούχος της Αμερικανικής Προεδρίας. Η Κίνα προσπαθεί εδώ και χρόνια να αναπτύξει τις επιχειρήσεις κατασκοπίας που διεξάγει εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών από την Κούβα, όπου αναβάθμισε τις δυνατότητές της το 2019, όπως δήλωσε αξιωματούχος της Αμερικανικής Προεδρίας που ζήτησε να μην κατανομαστεί. Η δήλωση αυτή καταγράφεται ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με πρώτη την εφημερίδα Wall Street Journal, αναφέρθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε μυστική συμφωνία του Πεκίνου και της Αβάνας για την εγκατάσταση βάσης κατασκοπίας στο νησί της Καραϊβικής, κάπου 160 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας, όπου θα επιτρέπει στο Πεκίνο να συγκεντρώνει πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, υποβάθμισε το δημοσίευμα της Wall Street Journal, δηλώνοντας πως δεν είναι ακριβές. Όμως, σύμφωνα με τον αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατανομαστεί, η Αμερικανική κυβέρνηση ενημερώθηκε αφότου ανέλαβε την εξουσία ο Τζον Μπάιντεν το 2021 πως η Κίνα κάνει προσπάθειες να εγκαταστήσει βάσεις σε όλο τον κόσμο, ιδίως για σκοπούς συλλογής πληροφοριών. Στις προσπάθειες αυτές συμπεριλαμβάνεται η παρουσία εγκαταστάσεων συλλογής πληροφοριών της Κίνας στην Κούβα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, επιμένοντας πως το Πεκίνο τις αναβάθμισε το 2019 και ότι αυτό είναι καταγεγραμμένο στους φακέλους των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Τόνισε πως η κυβέρνηση Μπάιντεν κληρονόμησε αυτή την κατάσταση και προσπαθεί να αντιδράσει στα σχέδια εγκατάστασης κινέζικων βάσεων σε διεθνές επίπεδο με διακριτικότητα και σύνεση και μέσω διπλωματικών διάβλων σε επαφή της με άλλες χώρες. Η Αμερικανική κυβέρνηση, κατά την ίδια πηγή, επιβράδυνε τα σχέδια της Κίνας όσον αφορά την εγκατάσταση βάσεων στο εξωτερικό. Όμως υπάρχουν ακόμα προκλήσεις και παραμένουν ανήσυχοι για τη σχέση της με την Κούβα. Η Κίνα θα συνεχίσει να προσπαθεί να ενισχύσει την παρουσία της στην Κούβα και εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να την αντιμετωπίσουμε, πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και είναι στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, bluesky.tv.gr. Καλό σας βράδυ.